Καλημέρα, να είστε καλά, τι κάνετε. Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά, πώς πάει. Είναι πολλά, καλά. Ωραία. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Τι κάνετε, είστε καλά, είμαστε καλά. Εδώ, είστε καλά. Δημαρχέ, τι κάνετε. Ελάτε, ελάτε. Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά, πώς πάει, καιρός δυνατός. Ελπίζω, έτσι λέω. Ωραία, ωραία, μπράβο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Καλημέρα. Πάλι εδώ. Κοίταξε, εμένα θα με βλέπεις παντού. Καλό αυτό, μ' αρέσει πολύ και εμένα. Ξέρεις γιατί, οι φίλοι και εμένα το ίδιο. Σκορπιστεί, εγώ τους είπα, γιατί δεν με έναν πρόβλημα. Και εμένα το ίδιο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είναι, γιατί. Είμαι συνέχεια. Είμαστε global, global είμαστε. Μια χαρά, καλά είναι. Ναι, δεν γίνεται. Ετζενάκι μου, γιατί δεν είναι. Βέβαια, δεν γίνεται. Είναι φίλοι. Μια χαρά, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Γιατί όχι. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλή επιτυχία. Είστε καλά. Ωραία. Πού είσαι, Γιώργο. Τι κάνετε, είστε καλά, καλή χρονιά, καλή χρονιά λέμε. Καλή χρονιά λέμε, όχι καλή χρονιά. Καλημέρα, είστε καλά, χρόνια πολλά, είστε καλά, μια χαρά. Το 1832 η Άννα Μαρία Ρίτς είχε παντρευτεί και έκανε 12 παιδιά. Επειδή ήταν ζαντάνη από τα 12 τα 8, αποφάσισε να φτιάξει ένα ίδρυμα που να βοηθάει διάφορους ανθρώπους. Βοηθούσε ανθρώπους ανάπηρους στον πόλεμο, ειδικών αναγκών ανθρώπων και όταν πέσανε την πόλη της αποφάσισε να γίνει η μέρα αυτή να γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Το 1905 λοιπόν αποφασίστηκε να γιορτάζει η μέρα παγκοσμίως στη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Αυτά λοιπόν για την γιορτή της ημέρας. Μπορεί η κυρία Μάρκου να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ. Θα σας πω και εδώ για κυρία Μάρκου που είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού. Πείτε το φωτογράψω. Λίγο στο κέντρο, ναι. Λίγο στο κέντρο. Γιώργο, κάνε το λίγη ησυχία για μισό λεπτό, δεν είναι. Λίγη ησυχία. Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που είναι μαζί μας σήμερα, εδώ, σε όλες τις μητέρες του κόσμου, στις μητέρες που μοχθούν καθημερινά να μεγαλώσουν μόνες τα παιδιά τους, αντιμετωπίζοντας τα δεκάδες προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών,
στις μητέρες που σηκώνουν το βάρος, μεγαλώνοντας παιδιά με αναπηρία, σε μια κοινωνία δυστυχώς ακόμα ρατσιστική, και ας βρισκόμαστε στο 2014. Ο ρόλος της μάνας είναι ένας ρόλος που δεν τελειώνει ποτέ. Ξεκινά από την γέννηση και φτάνει μέχρι το τέλος. Όσο ζει η μητέρα, είναι εκεί, δίπλα στο παιδί της, για να εμψυχώσει, να ενθαρρύνει, να δώσει και τη ζωή της ακόμα, αν χρειαστεί. Δύσκολα να περιγράψουμε με λέξεις αυτή την μοναδική, ανιδιοτελή προσφορά, που όμοιά της δεν θα συναντήσουμε ποτέ στην ζωή μας. Σε θυμάμαι να συντροφεύεις τις χαρές και τις λύπες μου, με εκείνο το χαρακωμένο πρόσωπο και το αγέλαστο βλέμμα. Ανησυχούσες πάντα για το μέλλον μου, βαφτίζοντας με αγωνία τη ζωή μου. Θυμάμαι τα χέρια σου, δυνατά και τρυφερά ταυτόχρονα, να μου θυμίζουν τα χάδια, τα φαγητά που μαγείρευες, τα ρούχα που έραβες για μένα. Κι ήσουν πάντα εκεί, να μου χαμογελάς με φιντό ή να με μαλώνεις με αγάπη για ό,τι δεν σου μπορούσε. Ήσουν εκεί και ο χρόνος διαστελόταν και γέμιζε σε δουλειά. Ναι, ναι.